Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με επανειλημμένες παρεμβάσεις του Πανελλήνου Συλλόγου Αερολιμενικών προς όλες διαχρονικά τις διοικήσεις της ΗΠΑ, στις εκάστοτε κυβερνήσεις στη Βουλή, έχει χτυπήσει συναγερμό για το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, εκφράζοντας αγωνία για την υποβάθμιση των πτυτικών υπηρεσιών και την ανάγκη να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των πτήσεων και την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών. Πρώτον, η ελλείψη προσωπικού, αερολιμενικών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ειδικότητες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, εργαζομένων της επίγειας εξυπηρέτησης, σε άλλες πολλές ειδικότητες που καλύπτουν τις ανάγκες μικρότερων αεροδρομίων, όπως έχει αναδείξει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε προηγούμενες ερωτήσεις, παραμένουν τεράστιες και συνεχίζουν να αυξάνονται, επηρεάζοντας την ομαλή ασφαλή λειτουργία των δεκάδων αεροδρομίων και υλικοδρόμιων της χώρας, ιδιαίτερα των νησιών. Δεύτερον, με την υποστελέχωση δεν συμπληρώνονται οι βάρδιες. Υπάρχει εντατικοποίηση στα περισσότερα πόστα που οδηγεί τους εργαζόμενους σε εξόντωση, διακινδυνεύοντας καθημερινά την υγεία και την ασφάλειά τους, ενώ η στοιχειώδης λειτουργικότητα και ασφάλεια των αεροδρομίων οφείλεται αποκλειστικά στο φιλότιμό τους. Παρόλα αυτά, όμως, και είμαι υποχρεωμένος να το θέσω σήμερα εδώ μπροστά στην Ολομέλεια, φτάνει σε σημείο υπουργός, πρώην υπουργός της κυβέρνησης, πριν λίγο 24 ώρα, ο κύριος Αυγενάκης να χειροδικεί σε υπάλληλο του Ελευθερίου Βενιζέλου, του αεροδρομίου, επειδή έχασε την πτήση του. Οι κάμερες είναι ο αυτόπτης μάρτυρας αυτού του επεισοδίου. Υπάρχει άλλωστε και σχετική καταγγελία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα, τις βιοπραγίες. Αυτό οφείλει να κάνει και η κυβέρνηση και εσείς ως αρμόδιος υπουργός. Καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, είτε πρόκειται για τον εργασιακό χώρο ή οπουδήποτε αλλού, ανεξαρτήτως φύλου. Δεύτερο ζήτημα. Η απουσία κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού στα αεροδρόμια οδηγεί στην υποβάθμιση των πτυτικών υπηρεσιών και την ασφάλεια των πτήσεων και είναι αντίθετη με την ασφάλεια του πολίτη των αερομεταφορών. Τρίτον, από τους λιγοστούς αερολιμενικούς έχουν αφαιρεθεί σημαντικές αρμοδιότητες ελέγχου των εταιριών για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, των πτήσεων και του κανονισμού που διέπειταν αεροναυτιλία και τους έχουν υποκαταστήσει με υπηρεσίες και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου με αυξημένο κίνδυνο για επιβάτες και πληρώματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με έγγραφό του διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 17/6/2024 προς το διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προτείνει να υποκαταστήσει το έργο των 8 ΠΕ1 αερολιμενικών του Ελευθερίου Βενιζέλου από ανεκπαίδευτους διοικητικούς. Επικίνδυνη εξέλιξη, ενώ θα έπρεπε οι αερολιμενικοί να μεταταχθούν στην ΑΠΑ για να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί. Αυτή η ενέργεια παραπέμπει σε πρώτη επιχείρηση διάλυσης του υφιστάμενου δικτύου ασφαλείας της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας στα αεροδρόμια και μάλιστα ξεκινώντας από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Τέταρτον, πολλοί εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσα και στα συνδικαλιστικά τους όργανα καταγγέλνουν τη συγκρότηση των συνεργείων υπεραπόδοσης για τη διαχείριση μεγάλης πυκνότητας και έκτασης αεροπορικής κίνησης με βάση τους στόχους του μπόνους και του σχεδίου επιδόσεων που πρόσφατα σχεδιάσατε εσείς ως Υπουργείο σε συνεργασία με τους αεροπορικούς ομίλους και τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων. Η παραπάνω κατάσταση προφανώς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής για την ιδιωτικοποίηση και της αεροναυτιλίας στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αερομεταφορών. Και κλείνω με το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Σας ρωτάμε, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την πλήρη στελέχωση στα αεροδρόμια, την επαρκή εποπτεία των αερομεταφορών, στην πηγή και στον πραγματικό χρόνο, εκεί που υφίσταται αεροπορικό έργο, στον πραγματικό χώρο λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, στα αεροδρόμια, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του πτυτικού έργου με ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας. Ξεκινάω εισαγωγικά ότι με την αρμοδιότητα την οποία έχω, καταδικάζω με απόλυτο τρόπο οποιαδήποτε εκδήλωση βίας, σωματικής ή και λεκτικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν. Δεύτερη παρατήρηση, δεν οριοποιώ καταστάσεις σε ό,τι αφορά τον πυρήνα του ερωτήματός σας και πάρα πολλές φορές στην Ολομέλεια, με συγκεκριμένα στοιχεία, είναι στα πρακτικά,
αλλά και στην Επιτροπή έχω μιλήσει για την αναγκαιότητα διαρκούς ενίσχυσης της ασφάλειας του πεδίου το οποίο με ρωτάτε. Θα τοποθετηθώ επί αυτού συνολικά στη δευτερολογία μου. Με την επική ερώτησή σας όμως, θέτε δύο ζητήματα. Ζητήματα απολαβών και ζητήματα στελέχωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επαναλάβατε, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής σας, κάτι που έχετε και στην ερώτησή σας. Ως προς τις απολαβές, αναφέρεστε σε δήθεν σχέδια του Υπουργείου, σε συνεργασία με αεροπορικούς ομίλους, όπως λέτε, και φορείς διαχείρισης αερολιμένων, για τα μπόνους των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία μαζί τους, εκ προημίου, και έχω εδώ τη συγκεκριμένη επιστολή τους. Μάλιστα, υπήρξε αποδοχή αυτής της πρότασης και τη συζήτηση μαζί τους από τη Γενική του Συνέλευση. Λέει ότι η Ένωση Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδος έχει αποδεχθεί το πρακτικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς, αυτό που ψηφίσαμε στη Βουλή τη Δευτέρα και ήρθε με τροπολογία και τυπολογείται στο άρθρο 4 της τροπολογίας, το έχει ενσωματωθεί στο βασικό κορμό. Κίνητρο εκπλήρωση τροχοδεσία ελεγκτών αερίας κυκλοφορίας είναι απολύτως συμφωνημένο με τους εργαζόμενους. Όχι με τους αεροπορικούς ομίλους που λέτε και διάφορους άλλους παίκτες της αεροπορικής αγοράς. Άρα είναι ανακριβής η αναφορά σας. Πάμε τώρα στη στελέχωση των αεροδρομίων. Στελέχωση των αεροδρομίων με προσωπικό της ΗΠΑ, όπου υφίσταται πεδίο αρμοδιότητας της υπηρεσίας. Ιδίως με υπαλλήλους του κλάδου τηλεπικοινωνιών και ΠΕ ελεγκτών αερίας κυκλοφορίας. Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή εξετάσεων της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 8 Απριλίου του 2024. Τι δημοσιεύτηκε? Σχετικός πίνακας διοριστέων, που αφορά στον διορισμό 51 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού 30 ΠΕ ελεκτών αερίας κυκλοφορίας, 9 ΤΑΦΕ παροχής πληροφοριών πτήσεων, 7 ΤΑΦΕ ηλεκτρονικών, 3 ΠΕ μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, 1 ΤΑΦΕ μηχανικών και 1 ΠΕ διοικητικών οικονομικών. Και παράλληλα η ΗΠΑ έχει προωθήσει αιτήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για περαιτέρω προσλήψεις. Σε ό,τι αφορά τους αερολιμενικούς που με ρωτήσατε, στον κλάδο των αερολιμενικών δεν γίνονται διορισμοί, αφού με περιοδικό διάταγμα από το 2018, ήταν και άλλη κυβέρνηση μάλιστα, με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων, ο κλάδος ΠΕ αερολιμενικών καταργείται. Εν τω μεταξύ, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών κατόπιν συνταξιοδοτήσεων προσωπικού της ΗΠΑ, διενεργήθηκαν κατά παρέκκληση μετατάξεις από άλλους φορείς στον κλάδο παροχής πληροφοριών πτήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακοί αερολιμένες Σύρου, Κάσου, Μήλου, Αστυπάλαιας και Λέρου. Η ίδια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να στελεχωθούν με πληρότητα οι κρατικοί αερολιμένες Καρπάθου, Σύρου, Ικαρίας και Καστελόριζου. Και περαιτέρω εξελίσσεται διαδικασία διενέργειας ιστορικών μετατάξεων από άλλους κλάδους στον κλάδο παροχής πληροφοριών πτήσεων. Ολοκληρώνω. Έχουμε κι άλλο ένα θέμα, μία εκκρεμότητα. Την ενίσχυση στελέχωσης με πυροσβέστες των μη παραχωρηθέντων αερολιμένων. Η ΗΠΑ έχει εκπονήσει και υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικών μετακινήσεων υπαλλήλων του κλάδου οδηγών, με ειδικότητα όμως πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με αυξημένη επιβατική κίνηση. Επίσης έχουν δομολογηθεί διαδικασίες για υλοποίηση μετατάξεων υπαλλήλων στον κλάδο οδηγών από εξωτερικούς φορείς. Οι υπάλληλοι αυτοί πληρούν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους θα ενταχθούν στο έργο της πυρόσβεσης των μη παραχωρηθέντων αερολιμένων, αφού υποβληθούν στην σχετική εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, προφανώς σας δίνεται και η ευκαιρία με αφορμή την συζήτηση να κάνετε και σχετικές εξαγγελίες, οι οποίες θα γίνουν, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Ναι, αλλά εδώ οι απαράδεκτες συνθήκες που υπάρχουν σε συνδυασμό με την αύξηση της κυκλοφορίας έχουν χτυπήσει συναγερμό. Και πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα, όχι θα, μελλοντικά,
Διότι θα έχουμε νέα τέμπη και αυτή τη φορά θα είναι τα νέα τέμπη στον αέρα με πολύ τραγικά αποτελέσματα. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών, για το ενδιαφέρον σας, επειδή λέτε για το ενδιαφέρον σας, εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχει ενημερώσει το Υπουργείο για τους κινδύνους που υπάρχουν, ζήτησε μάλιστα την 1η Μάη του 2024 συνάντηση μαζί σας για να συζητήσετε θέματα ασφαλείας και εσείς τους παραπέμψατε στο διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος όμως είναι αναρμόδιος. Είναι αναρμόδιος να ασχολείται με θέματα αερολιμενικού ελέγχου και ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, υπηρετούν μόλις κάτι. Εγώ δεν θέλω να διαψεύσω τα νούμερα τα οποία είπατε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα διαψεύσω. Αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις κάτι δεκάδες τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο οργανόγραμμα, χωρίς απαραίτητα αυτές να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Θα σας πω μόνο ότι το 2010 ο αριθμός των υπαλλήλων έφτανε τους 320, στη συνέχεια συρρυκνώθηκαν. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο τη δική σας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και στα 15 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Είπατε ορισμένα, Στιπάλαια, Καρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Καστοριά, Κοζάνη, Κύθυρα, Λέρο, Μήλο, Νάξο, Πάρο, Σιτία και Σύρο. Σε αυτά τα αεροδρόμια η εξυπηρέτηση των πτήσεων, η διαχείριση της αεροπορικής κίνησης και η στελέχωση του πύργου ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από υπαλλήλους της ΑΦΙΣ, της παροχή πληροφοριακών πτήσεων αεροδρομίου. Είναι πολλές οι καταγγελίες των εργαζομένων που καλούνται να ανοίγουν τα αεροδρόμια σε απομακρυσμένα νησιά, απαρχαιωμένες υποδομές, γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο ένας υπάλληλος στο νησί, ο οποίος μάλιστα εργάζεται σε ρή χωρίς ρεπό για 10 ημέρες. Να σας θυμίσω το θάνατο ασθενού από την Κάρπαθο, ο οποίος άργησε να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Ρόδου επειδή δεν άναψαν τα φώτα του αεροδρομίου της Καρπάθου. Να σας θυμίσω το περιστατικό πριν από 2 χρόνια, Ιούνιο του 2022, ενώ είχε πάρθει απόφαση απαγόρευσης ανεφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα λόγω καταιγίδας, κανένας δεν ήταν σε θέση να επιβάλλει την εφαρμογή του μέτρου. Και παραβιάστηκε η εντολή, ο ανεφοδιασμός έγινε με κίνδυνο και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις υποδομές. Και όχι μόνο αυτό, όταν η Fraport διαπιστώνει τυχόν προβλήματα, απευθύνεται στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία με τη σειρά της, αφού δεν διαθέτει προσωπικό, απευθύνεται στην αστυνομία προκειμένου να ελέγξει και να παρέμβει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τραγελαφικές καταστάσεις. Απίστευτη εκμετάλλευση βιώνουν και οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο τραγικό θάνατο του ελεκτή εναέριας εν ώρα υπηρεσίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες, κύριε Υπουργέ. Έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό, στο Eurocontrol, σε αντίθεση με όλους τους υπολείπους εδώ, τα υπόλοιπα κόμματα, που είναι υπέρμαχοι, είστε υπέρμαχοι της απελευθέρωσης των αερομεταφορών. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε καταψηφίσει και στη Βουλή αυτόν τον διαχωρισμό της ΗΠΑ σε ΗΠΑ και ΑΠΑ με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον μετεξελίσατε εσείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα στηρίξουμε, στηρίζουμε τα προβλήματα των εργαζομένων και μέσα και έξω από τη Βουλή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων και της αεροναυτιλίας, τη διάλυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στο ύψος των πραγματικών αναγκών που έχει η χώρα και συνολικά για να εξασφαλιστεί η δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η θέση μας, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η θέση του ΚΚΕ είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να είναι ενιαία, να είναι δημόσια με όλα τα αεροδρόμια κρατικά συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου των Σπάτων και της αεροναυτιλίας και φυσικά να είναι ενταγμένη σε ένα ενιαίο φορέα αερομεταφορών που να ικανοποιεί τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Σας καλούμε λοιπόν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να μας πείτε πότε θα γίνουν όλα αυτά τα οποία μας είπατε στην πρωτολογία. Όχι, είναι σε εξέλιξη, θα διορίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ξεκινήσατε λέγοντας ότι έκανα εξαγγελίες. Δεν έκανα εξαγγελίες. Όταν λέω συγκεκριμένη απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ για 51 υπαλλήλους της ΗΠΑ, αυτή είναι θέμα χρόνου να πιάσουν δουλειά. Είπα για μετατάξεις. Είπα για μετατάξεις που έγιναν. Τα αεροδρόμια που είπα έχουν γίνει μετατάξεις.
Μίλησα για πυροσβέστες που έχουν μετακινηθεί. Όμως, εδώ δεν ήρθα για να οριοποιήσω καταστάσεις. Υπάρχουν προβλήματα. Να σας πω πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το βιώνετε σε εβδομαδιαία βάση. 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες είχαμε πέσει. Θεσσαλονίκη είχε 5,5 εκατομμύρια. Μέχρι να γίνει το Καστέλι, που πηγαίνει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, έχει εκτελεστεί περισσότερο από το 35% του έργου, για να είμαστε έτοιμοι το 27, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Και γνωρίζετε και τι κάνουμε. Έτσι ώστε όσο μπορούμε να τα περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα. Χθες μιλούσα με τον αερολιμενάρχη κάτω στο Ηράκλειο, για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε υδραυλικούς άμεσα να κάνουν αποκατάσταση, για να είναι καλύτερη η καθημερινότητα και των εργαζομένων και των επιβατών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έχουμε φέτος, σε σχέση με πέρσι, 12% ήδη αυξημένη κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια. Και έχουμε και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε από κοινώς κυβέρνηση για να διευκολύνουμε το έργο της πυροσβεστικής. Χθες θέλω να σας πω ότι σε συνεννόηση με τον κύριο Κικίλια δώσαμε την δυνατότητα ένα έριξο να πάει στο αεροδρόμιο Αθηνών, στο ΔΑ, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην πρόσβασή του σε δυνητικό πρόβλημα που προκύψει σε τμήμα της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό, που μπορεί να σημαίνει και μικρές καθυστερήσεις. Αλλά αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Κατάσταση βεβαίως δεν είναι εύκολη σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε καθημερινά καθυστερήσεις, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο. Τρίτο θέμα. Η ασφάλεια των πτήσεων. Μίζωνος σημασίας θέμα. Και πρέπει διαρκώς όλοι μας να κάνουμε το καλύτερο για να ενισχύουμε την ασφάλεια των πτήσεων. Είπατε για το ποιος είναι υπεύθυνος. Προφανώς υπάρχει η ΙΠΑ και η ΙΑΠΑ. Εκ του θεσμικού πλαισίου από το 2020, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων την εκτέλεση καθηγόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων. Εκ του θεσμικού πλαισίου, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι καλά στελεχωμένη, δεν έχει φτάσει στο μέγιστο αριθμό οργανικών θέσεων, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρείτε εύκολα δημόσιο φορέα ή ανεξάρτητη αρχή που έχει καλυμμένες πάνω από το 80-85% των οργανικών της θέσεων. Εργάζονται εκεί πάνω από 100 άτομα σήμερα που μιλάμε. Μέσω των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών της, διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους σε αερολιμένες, αεροδρόμια και πεδία προσγείωσης της χώρας για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλή λειτουργία τους. Η ΑΠΑ είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων παρακολουθείται συστηματικά από τους επιθεωρητές της Αρχής βάσει του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας και του Ετήσιου Πλάνου Επιχορηγήσεων. Αντίστοιχο νομικό πλαίσιο ισχύει και για την εποπτεία του παρόχου αεροναυτιλίας, τη συμμόρφωση του οποίου παρακολουθεί η Αρχή μέσα από μια σειρά επιθεωρήσεων που διενεργούνται από πιστοποιημένους επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση, θα επαναλάβω, το ζήτημα της συνεχούς ενίσχυσης ασφάλειας αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και αερολιμένων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε προγράμματα εξυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας, των συστημάτων επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης προϋπολογισμού 210 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώνουμε πριν το τέλος του έτους το πρόγραμμα πιστοποίησης των αεροδρομίων κατά ΕΑΖΑ με συστηματική αναβάθμιση των υποδομών προϋπολογισμού 110 εκατομμύρια ευρώ. Διαμορφώνουμε την αναδιοργάνωση της ΙΠΑ σε ένα αποτελεσματικό και λιτό διοικητικό μοντέλο. Προωθούμε τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίναμε τον κώδικα διοντολογίας ΣΑΠΑ. Το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλειών, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, του ΑΙΚΕΟ, σύμφωνα με τον οποίο καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας από το 69,1% πέρσι στο 74,9% πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο
που είναι στο 69,3%. Σας ευχαριστώ πολύ.